Πράγματι, αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη Δράμα. Ο φετινός εορτασμός των Ελευθερίων θα συνοδευτεί από την υψηλή παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, η οποία θα τιμήσει όλες τις πανηγυρικές εκδηλώσεις με την παρουσία της, καθώς επίσης και με την υψηλή παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εκτάκτος ουσιαστικά θα λέγαμε, ενέταξε και τη Δράμα στο πρόγραμμά του, προκειμένου να παραστεί στις πανηγυρικές εκδηλώσεις, προτού μεταβεί στην Ξάνθη, όπου θα εγκαινιάσει το Φυσικό Αέριο, ένα εμβληματικό κολοσιαίο έργο για την περιφέρειά μας, ένα έργο για το οποίο έχουμε μιλήσει εκτενώς στο παρελθόν και για το οποίο θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες από αύριο και μετά, αφού εγκαινιαστεί στην Ξάνθη. Να πούμε ότι δεν πρόκειται να έχουμε παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις έτσι όπως τις είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, θα γίνει κανονικά η δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό. Θα καταθέσει στεφάνη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Μετά θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εκείνη, στο Άγαλμα της Ελευθερίας, μετά θα ακολουθήσει εκείνη ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο μέσα στο οποίο ξέρουμε θα επισκεφθεί τόσο το Δήμο όσο και την αντιπεριφέρεια της Δράμας, οπότε θα έχουμε μαζί της μία συζήτηση και μετά εμείς τουλάχιστον ως μέλη της Περιφερειακής Αρχής θα μεταβούμε στην Ξάνθη συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του μεγάλου αυτού έργου του Φυσικού Αερίου για το οποίο όπως είπα θα σας πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια.